τη καθολική επιστολή του Πέτρου του Αποστόλου στη σελίδα 1073. Σελίδα λοιπόν 1073 είναι η πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βιθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν κερατισμών του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί χάρις και ειρήνη εις εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάρατον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίο αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, αν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφθορής πειρασμής. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύτιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φυρώμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδατε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας τη σωτηρία των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ήτης, έμελε να έλθει σε εσάς, ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή διε αυτούς, αλλά διε ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλτησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον σε εσάς, εν πνεύματι αγίωτο απεσταλλόντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψωση. Δια τούτο αναζωσθέτε στα σοσφία στη ανία σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπομον υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Αμήν. Μετά το 60 μετά Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος στέλνει την πρώτη του καθολική, προς όλους δηλαδή τους αδελφούς, επιστολή του προς όλους τους χριστιανούς, συγκεκριμένα όμως την απευθύνει στην Ασία. Από πού τη στέλνει δεν είναι προσδιορισμένο επακριβώς, αλλά και την πρώτη και τη δεύτερη επιστολή πολλοί σκέπτονται ότι έχει γραφτεί από τον Απόστολο Πέτρο ενώ βρισκόταν ήδη στη Ρώμη, αν και αυτό ακόμη δεν είναι εξακριβωμένο παρά μόνο από φήμες και διαδόσεις ότι επισκέφθηκε τη Ρώμη και εκεί απέθανε, μάλιστα σταυρωμένος ανάποδα κατά την παράδοση τουλάχιστον της Καθολικής Εκκλησίας, το οποίο φαίνεται να είναι πιστευτόν. Όμως όλα αυτά δεν έχουν σημασία, γι' αυτά και δεν περιγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η ιστορία των ανθρώπων, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός, γι' αυτό ο οποίος δίνει ζωή, ο οποίος αναγεννάει, σώζει, και ο Λόγος του Θεού, εν πάση περιπτώσει, είναι η δύναμη που ο Θεός στέλνει σε κάθε έναν που πιστεύει στο Λόγο του. Γι' αυτό και δεν αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση του Πέτρου. Ξέρουμε ότι είναι παντρεμένος, ξέρουμε ότι έχει παιδιά, γιατί ήταν και πρεσβύτερος, ο ίδιος το ομολογεί. Λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν ασχολείται ο Λόγος του Θεού με τις λεπτομέρειες της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν θα σε ωφελήσει. Η ομολογία που έχει φέρει ο Απόστολος Πέτρος μέσα στο Ευαγγέλιο είναι πως γνώρισε τον Χριστό, πως πίστεψε, πως τον αρνήθηκε, πως πίστεψε στην Ανάστασή του, πως τον βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και μετά πως εργάστηκε σαν δούλος Θεού. Αυτό είναι όλο.
Αλλά αυτό το όλο που λέμε είναι αρκετό για να φέρει πολλούς ανθρώπους σε επίγνωση της αληθείας και να σωθούνε, γιατί είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού από το Πνεύμα το Άγιο. Η επιστολή αυτή λοιπόν στέλνεται προς όλους τους χριστιανούς που ζούνε στη Γαλατία, στον Πόντο, στην Καπαδοκία, στην Ασία, στη Βιθινία, τους οποίους πρώτον αποκαλεί παρεπίδημους, δηλαδή περαστικούς. Και όμως αυτοί εκεί έχουν το σπίτι τους, εκεί μένουν. Και μάλιστα τότε δεν ήταν και εύκολα τα ταξίδια, συνήθως όπου γεννιόντουσαν εκεί και πέθαιναν οι άνθρωποι. Όχι ότι δεν ταξιδεύανε, αλλά συνήθως δεν ταξιδεύανε. Όμως δεν έχει να κάνει η λογική του Ευαγγελίου και του Αποστόλου Πέτρου όταν αποκαλεί τον άνθρωπο παρεπίδημο, δηλαδή προσωρινά εγκατεστημένο σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πόλη, σε σχέση με κάποια άλλη πόλη. Γιατί το πολίτευμα ημών είναι της ουρανής και μια άλλη πόλη προσδοκούμε, τη Νέα Ιερουσαλήμ. Και εδώ στη γη και ο Απόστολος Πέτρος για τους αδελφούς του, αλλά και ο Χριστός για μας, θέλει να μας βεβαιώσει ότι πρέπει, αν ήδη δεν έχουμε, πρέπει να έχουμε, να αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα της προσωρινότητας και όχι της μονιμότητας. Εδώ στη γη προσωρινοί είμαστε, για λίγο. Και όταν λέω για λίγο, δεν ξέρουμε πόσο λίγο. Κανείς δεν ξέρει. Πολλές φορές σκεπτόμαστε, όταν ήμουν πιο μικρός όπως όλοι σας, μου λέγει ο πατέρας μου, 70 χρονών είμαι, και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς πέρασαν 70 χρόνια. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, είμαι πολύ κοντά στα 70 χρόνια. 10-12 εκεί φτάνουν. Δόξα στο Θεό. Περνάνε τα χρόνια, σαν διανόημα. Μου είπε κάποιος άνθρωπος σήμερα που μου κάνει πολύ μεγάλη, κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου λέει, πόσο αργεί να βράσει ένα αυγό όταν το περιμένεις, λες, και θέλει 3 λεπτά. Αλλά πόσο γρήγορα περνάει η ζωή μας, Γιώργο. Πόσο αργά βράζει ένα αυγό όταν το περιμένεις και πόσο γρήγορα περνάει η ζωή μας, πότε, όταν δεν το περιμένεις. Κανείς δεν περιμένει ότι θα πεθάνει. Κανείς. Αλλά όλοι μας κάνουμε σχέδια, μακρόπνοα, μακρόχρονα. Και δικαιολογείται όταν είσαι 15-20 χρονών, που δεν δικαιολογείται, γιατί όταν είσαι χριστιανός δεν δικαιολογείται καθόλου. Αλλά να κάνεις σκέψεις, μου λέγει κάποιος, σκέφτομαι, μου λέει, να βρω μια καινούργια επένδυση. Γιατί, του λέω, μου λέει, γιατί έχω χρήματα και θέλω να αυξηθούν. Του λέω, πόσο χρονό είσαι, βρε. Μου λέει, τι είμαι, 85 χρονών. Καλά σκέφτεσαι να κάνεις επένδυση για να αυξηθούν. Κύριε Θεέ μου, βέβαια εγώ δεν είμαι, 58 είμαι, δεν είμαι πολύ μακριά. 58 με 85 τίποτα δεν είναι, αδερφή. Αν σκεφτείς ότι έχουν περάσει ήδη 58 και για να φτάσω τα 85 πόσο θέλω. 27 χρόνια τίποτα δεν είναι. 27 με 85 τίποτα δεν είναι. Αδερφοί, είμαστε ξένοι και πάρικοι. Αλλά ας μην κοιτάξουμε αυτή την προσωρινότητά μας με βάση την ηλικία μας. Γιατί μπορεί να παρηγορηθούμε. Και παρηγοριώνται οι άνθρωποι. Λέει, ξέρεις πόσο χρόνο πέθανε ο πατέρας μου. Λέω, όχι. Μα μου λέει, κοίταξε, εγώ είμαι γερό κόκαλο. Σήμερα μου τα έλεγε. Λέω, πόσο χρόνο πέθανε, 100 χρονών. Μωρέ, μπράβο, του λέω. Και πιστεύεις, του λέω, και εσύ ότι θα πεθάνεις 100 χρονών. Σε γελάσανε, φουκαρά μου. Ω, φοβότανε αυτός. Λέω, να προχτές, λέω, πέθανε κάποιος. Κάτσε, μου λέει, κάτσε. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Καλά, του λέω. Μπορείς να ζήσεις και πάρα πάνω από 100 χρονών. Τέτοια θέλω να ακούω. Αδερφοί αγαπητοί, όμως, να μην προσδιορίσουμε την προσωρινότητά μας με βάση την ηλικία μας. Καλό είναι και αυτό για να συνέλθουμε και να συνερχόμεθα όταν σκεπτόμαστε μακρινά χρόνια πολλά. Αλλά εκείνο που ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει είναι ότι όσα και να ζήσεις αυτή τη γη θα περάσουν. Πόσα θέλεις να ζήσεις. Μ' αρέσει που λέει στη γραφή κάτι και με χτυπάει στην καρδιά. Λέει ο, πώς τον λέγανε, αυτός που έζησε πάρα πολλά χρόνια, ο Μαθουσάλας, λέει, έζησε 960 χρόνια και συνεχίζει, και ύστερα απέθανε. 900 απέθανε. Περάσανε, αδερφοί. Όμως υπάρχει κάτι που δεν περνάει, η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή δεν περνάει. Γιατί αν πέρναγε η αιώνια ζωή και έλεγα τώρα και να σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι να ζήσω άλλα 1000 χρόνια με τον Χριστό και μετά βλέπουμε. Δεν γίνεται έτσι. Όλα εδώ στη γη θα παρέλθουν. Εκεί είναι αιώνιο.
Και καλά να είμαστε εκεί με τη χάρη του Χριστού να δοξάζουμε το Θεό εις τους αιώνες των αιώνων και να βασιλεύουμε με τον Χριστό εις τους αιώνες των αιώνων και να είμαστε όμοιοι με Αυτόν εις τους αιώνες των αιώνων. Αλλά από κάτω, αν είσαι από κάτω, αν είχα ξύλο θα το χτύπαγα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό το Απόστολος Πέτρος θα στέλνει την επιστολή, τους το λέει, είστε ξένοι και παρυπίδημοι εκεί. Γιατί στα Ιεροσόλυμα ταλαιπωρούντο. Είχε φτώχεια, είχε πείνα. Εκεί όμως στις χώρες της Γαλατίας, Καπαδοκίας ήταν πλούσια τα πράγματα. Και εδώ έτσι υπάρχουν χώρες που έχει μιζέρια, που έχει φτώχεια. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να ξενιτεύονται, όπως ήταν κάποτε η Ελλάδα. Σηκωνόντουσαν λέει και πηγαίνανε στην Αυστραλία και δεν ξαναγυρίζανε. Αργότερα στη Γερμανία θα ξαναγυρίζανε. Τώρα όμως η Ελλάδα είναι καλά. Μην θεωρήσουμε αν είμαστε καλά, που σε λίγο τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο χειρότερα δηλαδή, εδώ που τα λέμε, ότι είμαστε μόνιμοι. Θα έρθει κάποια στιγμή που ο Κύριος θα χτυπήσει την πόρτα μας. Και καλά να είναι ο Κύριος να μας πάρει. Αν είναι όπως τον άφρονα πλούσιο, άφρον, φτύχησαν τα χωράφια σου, έκανες μεγάλες αποθήκες, πιανού θα είναι όλα αυτά τώρα. Τα δαιμόνια ζητούν την ψυχή σου. Ω Χριστέ μου, Θεός να φυλάει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο δεν έχει συναισθηματισμούς. Σου μίλες έτσι, δεν μπορώ να ακούω. Μη χρουσουζεύεις, δεν έχει τέτοια το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μας λέει το τέλος πάντων επλησίασε. Πάει, επλησίασε. Και αν μάλιστα σκεφτούμε τώρα για τη δική μας γενιά, αγαπητά μου αδέλφια, ότι ο Κύριος εύχεται να παραλάβει μια εκκλησία Αγία, οποίοι πρέπει να είμεθα, σπέβδοντες, τρέχοντες, αγρυπνούντες εις τας προσευχάς, για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα που θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του ο Χριστός. Γιατί τον άρχομαι στην εκκλησία, και μάλιστα κανονικά και αυξανόμενος, και να μην είμαι εκείνη την ώρα της κρίσεως, εκείνη την ώρα της ευλογίας, δεν κέρδισα τίποτα. Και να σας πω και κάτι άλλο, και μέσα στην εκκλησία έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα, να προσευχόμαστε για να κάνει σωτηρία ο Χριστός και στους συγγενείς μας και στους δικούς μας. Εδώ είναι το θυσιαστήριο του Χριστού, εδώ είναι ο τόπος ο Άγιος, ο Ιερός. Εδώ είμαστε σε απόλυτη προστασία. Είναι το σώμα του Χριστού. Και όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα, προσευχόμενοι όλοι μαζί, αν λέει δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, και εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από δύο. Να κάνουμε έτοιμα στον ουρανό. Είπαμε, τη δεύτερη Κυριακή αυτού του μήνα θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Και το αίτημά μας, αδελφοί, αν σας πω την αλήθεια, ο Θεός μου το έδωσε. Ένα, αγιασμός. Εάν έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει. Ένα, και θα αφιερώσουμε αυτή την Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, για να μας χαρίσει ο Χριστός αγιασμός στο υπόλοιπο της ζωής μας. Από σήμερα μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Το οποίο είναι απαραίτητο. Γιατί είναι απαραίτητο? Γιατί χωρίς άνευτο αγιασμού κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, αφού, συγχωρέστε με την έκφραση, ρίχνει την πηχτή που λέμε. Προσέξτε, δεν είσαστε μόνοι, μην ησυχάζετε επειδή είστε αναγεννημένοι, επειδή είστε χριστιανοί. Ο Κύριος έρχεται, το τέλος επλησίασε, προσωρινοί είσαστε, για λίγο είσαστε εδώ. Και αυτή η μονιμότητα δημιουργεί πολύ σαθρά και αμφίβολα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν ποτέ, γιατί δεν φοβόνται με τους απολύσεις κανείς. Ο ιδιωτικός υπάλληλος που ξέρει ότι είναι προσωρινός αγωνίζεται να γίνει όλο και καλύτερος, και εμείς προσωρινοί είμαστε. Δεν είμαστε μόνιμοι στον Χριστό. Και υπάρχει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να το τονίσω, μια δαιμονιώδης διδασκαλία. Μια αίρεση απολίας που δεν διστάζω να το πω. Δεν χάνεται, λέει, η σωτηρία. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκες, τελείωσε. Δεν τελείωσε, άρχισε.
Απόστολος Παύλος αναγεννήθηκε και όταν λίγο πριν φύγει έφτανε για να πάει στον ουρανό, πρώτον ενδιάμεσα έλεγε «Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος», αλλού λέει «Ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών». Και όταν έφτασε στο τέλος, με παρησία, λέει «Τον αγώνα των καλών ηγονίστη, όλη μου τη ζωή, μέχρι τέλους, την πίστη μου τη διατήρησα». Μέχρι τέλους. Αλληλούια, το δρόμο μου τον ετελείωσα. Γιατί αυτά είναι χαρακτηριστικά δεδομένα στον χριστιανό. Ο χριστιανός έχει αγώνα. Ο χριστιανός είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο χριστιανός έχει εχθρούς. Και μάλιστα έναν που είναι ο άρχοντας του σκότους. Και έχει πάλι, αλλά η πάλι δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος εναντίον ανθρώπων, αλλά εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους. Γι' αυτό πρέπει να φοράει πάντοτε την πανοπλία του Θεού. Γιατί? Γιατί έχει αγώνα. Έχει πόλεμο. Δεν είναι να κοιμόμαστε στα μετόπιστε. Έτσι κι αλλιώς ο χριστιανός είναι στον πόλεμο. Είσαι στον πόλεμο, αδερφέ. Και για σκέψου τώρα ένα στρατιώτη να κοιμάται και να ροχαλίζει όλη την ημέρα. Εκεί θα τον πιάσουν, θα τον πιάσει ο εχθρός. Έχει πόλεμο. Αγωνίζεται, προσεύχεται, διαβάζει, μελετάει. Εξητεί το πρόσωπο του Κυρίου, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Είναι σε έναν συνεχόμενο αγώνα, πρώτον. Δεύτερον, ο υπομείνας έως τέλους θα σωθεί. Μένει στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν χάνει την πίστη του, γιατί δεν ξέρω αν έχεις χάσει ποτέ την πίστη σου, αν χάσει την πίστη σου χάθηκες. Πάει, τέλειωσε. Δηλαδή δεν σου μένει παρά να αυτοκτονήσεις, τρέλα, τέτοια πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει τη δύναμη της πίστεως, αν του την αφαιρέσεις, που κανείς δεν την φέρει, εσύ μη τη χάσεις, αν τη χάσεις χάθηκες. Δεν ξέρεις που πας. Ξιά, αριστερά, είναι σαν να βλέπεις και ξαφνικά να χάνεις το φως σου. Ο άλλος που δεν έχει δει ποτέ, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν έχει δει ποτέ. Έχει δει. Που είναι τυφλός, εκγενετής. Μαθαίνει να περπατάει, από μικρό παιδί επιβιώνει. Όπως επιβιώνει. Αλλά ένας που βλέπει καθαρά, για κλείσα μάτια σου και περπάτα. Παθαίνεις αγωνία, παθαίνεις ψυχολογικό πρόβλημα, παθαίνεις, μην το συζητάτε. Γι' αυτό να μένουμε στην πίστη του Ευαγγελίου. Πάντοτε στο μυαλό μας θα έχουμε τις σκέψεις της πίστης. Να δω τώρα, Κύριε, τι θα κάνεις. Να μην βλέπουμε δια της όψεως. Δια της πίστεως να βλέπουμε. Γιατί αν βλέπουμε δια της όψεως, πάρα πολλές φορές θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Με δεν πάει τώρα. Εντάξει, και επειδή δεν πάει. Τα αδύνατα στους ανθρώπους, δεν μιλάει για δυσκολίες. Λόγος του Θεού μιλάει για αδύνατον στους ανθρώπους. Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Γι' αυτό η ελπίδα μας δεν είναι στις δυνατότητές μας. Πού να τις βρούμε οι καημένοι. Ούτε στη βοήθεια των ανθρώπων. Πού να τις βρούνε οι καημένοι. Η ελπίδα μας είναι πάντοτε ο Χριστός, αδερφοί. Γιατί αυτός είναι ο παντοδύναμος. Είναι ο Θεός ο αληθινός. Αλλά και έχουμε και μια πορεία, ένα δρόμο, ένα έργο. Σαν έργο, δεν θα το τελειώσεις. Τα αφήσεις στη μέση. Το πάμε για να στεφανωθούμε. Οι άλλοι φουκαράδες αγωνίζονται, λέει, για να πας να λάβεις μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να προπονείσαι μια ζωή. Και προπόνηση, όχι αστεία, νηστείες, ειδικά φαγητά, νωρίς για ύπνο. Γιατί? Για να πάρουν ένα στεφάνι. Αφήστε που υπάρχουν και τα ντόπινγκ τώρα, καινούργια είναι αυτά. Αλλά να σας πω κάτι. Που κατάλαβα και συγχωρέστε με. Και εμείς είμαστε ντοπαρισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Και τι ντοπάρισμα. Έχουμε ένα ντοπάρισμα όταν από κάμου έρχεται η δύναμη του Πνεύματος. Άντε πιάστονε μετά. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος ντοπαρισμένος? Ο Ηλίας, ο προφήτης. Έτρεχε με την άμαξα ο Αχάβ, ζώστηκε τη μιλωτή του ο Ηλίας, πρώτος έφτασε στην πόλη, στην Ισραήλ, στην Σαμάρια. Γιατί ήταν ντοπαρισμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά το δικό μας ντοπάρισμα δεν είναι παράνομο. Είναι νόμιμο. Αλληλούια. Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν σήμερα έτσι που καθόμουν και άκουγα που μιλάγανε, λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι δίκαιο τώρα ο ένας να παίρνει φχάπια και να προχωράει και ο άλλος να μην παίρνει. Μετά σκέφτηκα ότι και εμείς έχουμε έναν αγώνα. Λέω, και αμέσως λέω, να το πάρισμα. Αλλά είναι νόμιμο το πάρισμα. Δόξα στο Θεό. Ξέρεις, αδερφέ, ότι χωρίς το πάρισμα, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα τερματίσεις. Δεν μπορείς να τερματίσεις. Δεν φτάνει.
Χρειάζεται να έρθει η δύναμη στο Πνεύματος του Αγίου. Να τελειώσουμε τον αγώνα μας. Να τρέξουμε. Και δικός μας ο αγώνας δεν είναι sprint. Παπ, εξαφανιστήκαμε. Θα αποκάμουμε. Είναι αντοχής. Μακρύς ο αγώνας. Και πρέπει να τρέχουμε με υπομονή, σε αντίξωες συνθήκες. Μαραθώνιος είναι. Αλλά θα φτάσουμε, αδερφοί. Θα φτάσουμε, γιατί έχουμε κάποιον που μας δίνει δυναμωτικά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά είναι αυτή η αλήθεια. Αν διατηρήσουμε την πίστη μας, να τελειώσουμε τον αγώνα μας, δεν τον εγκαταλείψουμε στη μέση. Εγώ τέλειωσα. Τώρα θα πάρω σύνταξη. Τι σύνταξη, καλέ. Σύνταξη. Τώρα εγώ θα ησυχάσω. Καλά, μέχρι τώρα εργάστηκα, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχεις άλλο. Θα τελειώσουμε το δρόμο μας, αδερφοί. Θα αγωνιζόμαστε τον αγώνα μας. Ξέρουμε τις δυσκολίες, ότι θα έρχονται και πιο μεγάλες. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για τον Ιησού Χριστό που μας έστειλε. Τώρα, αφού τους περιγράφει την προσωρινότητά τους, μετά τους λέει ποιοι είναι. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Κατά την πρόγνωση του Θεού είσαστε εκλεκτοί. Δεν θα είσαστε εκλεκτοί. Τι εκλεκτοί? Ο Μπούκιος που άνθρωπος εκλεκτός, αν δεν είχε προβλέψει ο Θεός μία πρόσκληση αγία, ώστε να γραφτεί το όνομά σας στο βιβλίο της ζωής. Τι εκλεκτός? Ποιος άνθρωπος, αδερφοί, μπορεί να θεωρηθεί εκλεκτός? Ο μορφωμένος, ο δυνατός, ο Ολυμπιονίκης, ο πλούσιος, τι εκλεκτός? Τα χάλια τους τα μαύρα έχουν. Μαύρα χάλια. Όλοι τους. Δηλαδή στο τέλος, πώς έρχεται, πώς τρέμουνε στο θάνατο, πώς έρχεται η ζωή. Ο μόνος εκλεκτός είναι αυτός που είναι διαλεγμένος από το Θεό. Αλλά με εκλογή αγία, με πρόγνωση. Βέβαια, εκλέγει ο Θεός προκαταβολής κόσμου, προγνωρίζει ο Θεός προκαταβολής κόσμου αυτούς οι οποίοι πρόκειται να δεχθούν στη ζωή τους ή όσους εδέχθησαν στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό, και σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού εδώ και να γίνουν και τέκνα Θεού εκεί. Αυτή είναι η πρόβλεψη, δηλαδή, ότι ο Θεός δεν λέει εσένα θα σε κάνω παιδί μου, εσένα θα σε αφήσω στον διάβολο. Αυτό θα ήταν προσωποληψία. Να άλλη τρομακτικά επικίνδυνη διδασκαλία. Αίρεση απολίας. Ότι ο Θεός εκλέγει ποιους θα πάρει και τους άλλους τους αφήνει. Ψέματα είναι αυτό. Προγνωρίζει ο Θεός. Βλέπει, επειδή στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αυτό το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Πάσοφος, παντογνώστης. Αλλά προγνωρίζει. Μπροστά σε ένα αιώνιο παρόν ο Θεός βλέπει ότι ο Ισαάκ θα τον απορρίψει και ο Ιακώβ θα τον εκλέξει. Και αγαπάει αυτόν εκ των προτέρων ο οποίος θα τον εκλέξει, τον Ιακώβ, και μισεί αυτόν τον οποίον ξέρει, αν και είναι πρωτότοκος και ο Θεός τον έκανε πρωτότοκο, να έχει όλα τα πλέον εκτήματα, αλλά τον μισεί επειδή τον απορρίπτει. Κατά πρόγνωση λοιπόν Θεού εκλεκτούς, επειδή επιλέξατε το όνομα του Κυρίου, εκλέξατε, δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό, τους οποίους αγιάζει με το Πνεύμα το Άγιο, δια του αγιασμού του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αγιαστής μας. Είναι αυτός ο οποίος όταν έρθει και μας πληρώσει, καίει, κατακαίει όλα τα σαπρά. Νικάμε τις επιθυμίες δια του Πνεύματος του Αγίου. Καρφώνουμε και σταυρώνουμε όλα τα πάθη μας και τις επιθυμίες στο σταυρό του Γολγοθά δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγιαστεί χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Θα ξεπέσει. Το λιγότερο θα γίνει χλιαρός. Και ο Θεός θα τον εξεμέσει. Αν δεν υπάρχει φωτιά και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος επί μακρόν. Εδώ και με το Πνεύμα το Άγιο ακόμη αδυνατίζουμε, βέβαια όταν το καταλαβαίνουμε τρέχουμε, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο και ξανά έρχεται η δύναμη του Θεού, συνεχίζουμε το δρόμο μας. Αφού λοιπόν μας αγιάζει
με το Πνεύμα το Άγιο, τι σημαίνει μας αγιάζει, μας ξεχωρίζει, μας κρατάει κοντά Του, για να υπακούμε, εις υπακοήν, για να υπακούμε, γιατί ο χριστιανός τι κάνει, υπακούει. Δεν ακούει απλώς το Λόγο του Θεού και γίνεται επιλύσμων ακροατής, αλλά γίνεται εκτελεστής έργου πώς, υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν μπορείς να υπακούσεις και να υπακούς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εάν δεν σε έχει αναγεννήσει ο Θεός, αν δεν σε έχει βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και αν δεν σε αγιάζει με το Πνεύμα το Άγιο για να μπορείς να υπακούς. Η υπακοή έρχεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Και μάλιστα όπως το λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο Λόγος του Θεού, δια του αγιασμού εκ του Πνεύματος του Αγίου. Εις υπακοή, αλλά και ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού. Υπακούω, αυτό δεν σημαίνει ότι υπακούοντας δεν θα αμαρτήσω. Δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος. Αλλά υπακούοντας αναγνωρίζω, ομολογώ τις πτώσεις μου και πηγαίνω και το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Παρεπίδημος, προσωρινός, ξένος, κατά πρόγνωση Θεού διαλεγμένος, επειδή εδέχθη τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του ζώντος, ότι ο Θεός τον απέστειλε για τη σωτηρία μας, το δέχεσαι αυτό, αυτή είναι η αρχή. Αυτό από εκεί ξεκινήσαμε. Τον αγιάζει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, εις το να υπακούει και υπακούοντας να πηγαίνει πάντοτε κάτω από το Σταυρό του Γολγοθά, να πλένεται, να αφαιρείται πάσα αμαρτία, αδικία, ανομία, ώστε να ζει στην παρουσία του Θεού. Και σε Αυτόν ας πληθύνεται, λέει ο Απόστολος Πέτρος, η χάρις και η ειρήνη. Μπορεί να πληθύνεται η χάρις και η ειρήνη του Θεού σε άλλον άνθρωπο? Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Πώς θα πληθύνεται η χάρις και η ειρήνη του Χριστού αν ο Χριστός δεν κατοικεί ένδοξα στη ζωή σου, στο σώμα σου, στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου? Αν δεν είσαι υποτεταγμένος στο θέλημα του Θεού και πλημμένος πάντοτε δια της μετανοίας, δηλαδή δια της ταπεινώσεως, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, μετανοεί ο άνθρωπος, ζητάει το αίμα του Χριστού, πλένεται και υπακούει στη συνέχεια στο Λόγο του Θεού. Υπακούοντας το Λόγο του Θεού πάλι έρχεται σε επίγνωση της αληθείας και της αμαρτίας του. Μετανοεί, ξαναπηγαίνει στο αίμα του Χριστού, καθαρίζεται, πάλι έρχεται ο Ιησούς Χριστός και του δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να συνεχίζει να υπακούει. Και έτσι ο χριστιανός προχωράει, δεν είναι στάσιμος. Και προχωράει αυξανόμενος, όχι μειούμενος, κρατεούμενος λέει. Και δεν είναι κρατεούμενος ο Δαβίδ, ενώ ο οίκος του Σαούλ έβαινε ελαττούμενος. Δεν πρέπει να βαίνουμε ελαττούμενοι. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν είναι η πρόγνωση του Θεού, δεν είναι το σχέδιο του Θεού να προβαίνεις ελαττούμενος. Θα προβαίνεις κρατεούμενος. Από πίστη σε πίστη. Σκαλοπάτια θα ανεβαίνεις. Και μέσα σε αυτή την χριστιανική, αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Μέσα σε αυτή τη χριστιανική ζωή θα πληθύνεται, όχι θα αυξάνει. Πληθυνθεί, ξέρετε τι θα πει, γεωμετρική πρόοδος. Αυξάνει σε Χριστό, αλλά και σε ευλογεί, με πλήθος ευλογιών ο Θεός. Και ποια είναι η ευλογία του Θεού? Ποια είναι η ευτυχία που ζούμε στο Θεό? Η χάρις και η ειρήνη. Απολαμβάνω τη χάρη του Χριστού. Τι θα πει χάρις του Χριστού? Όλα. Με συγχωρεί, με ελεεί, με αγαπάει, με φροντίζει, όλα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς να κάνει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω σε έναν άνθρωπο, αυτό είναι η χάρις του Θεού. Και η ειρήνη του Θεού ποια είναι? Η ειρήνη μες στην καρδιά. Δεν έχει αγωνία. Δεν χτυπάει η καρδιά από φόβο. Τι φόβο? Φόβο, ο Χριστός είναι μαζί μου. Αν ο Χριστός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι αντίον σου? Αν ο Χριστός σε προστατεύει, ποιος μπορεί να σου κάνει κακό? Αυτή είναι η ευτυχία μας. Είσαι ευτυχισμένος βέβαια. Γιατί? Γιατί απολαμβάνω τη χάρη του Χριστού και την ειρήνη του. Δεν θέλω να απολαμβάνω τίποτα άλλο. Μα λεφτά έχεις, πώς θα είσαι ευτυχισμένος? Μωρέ, ευτυχισμένος είμαι και ας μην έχω λεφτά. Γιατί η ευτυχία δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, από το πορτοφόλι, ούτε από τη μόρφωση, ούτε από τα σπίτια τα μεγάλα, ούτε από τα αυτοκίνητα τα πολυτελή. Η ευτυχία είναι εδώ μέσα, τη χάρη του Χριστού και την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας. Αλληλούια.
Γι' αυτό μην παίζεις μέσα στην εκκλησία και όλους τους βλέπει να γελάνε. Καλά, δεν έχει κανείς πρόβλημα. Όλοι γελάνε. Όλοι δοξάζουν. Έχεις, μου λέει, ψυχολογικό πρόβλημα. Εγώ. Πρέπει να έχεις ψυχολογικό πρόβλημα. Γιατί? Άλλες φορές κλαις και άλλες φορές γελάς. Αλληλούια λέω. Κλαίω όταν συντρίβει την καρδιά μου το Πνεύμα το Άγιο. Και γελάω όταν με πλημμυρίζει χάρης και ειρήνη του Χριστού. Έτσι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Όλο κλαίμε. Αλλά κλαίμε από χαρά. Κλαίμε από την επίσκεψη του Θεού. Μας επισκέφτει ο Θεός, μιλάμε και τρέχουν τα δάκρυά μας. Καλά, 58 χρονών άνθρωπος κλαίς. Και 60 θα κλαίω. Και στην αιωνιότητα, δεν ξέρω, όχι, εκεί δεν υπάρχει δάκρυ, λάθος. Ψευδοδιδασκαλία είναι αυτή. Εδώ θα κλαίμε, αδερφοί. Στη γη αυτή θα κλαίμε. Στον ουρανό θα δοξάζουμε. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Απόστολος Πέτρος δοξάζει το Θεό. Μα αυτό κάνει μόνο δοξολογία. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, του Πατέρα μας και του Πατέρα του Ιησού Χριστού, ο οποίος από την πολύ του μεγάλη αγάπη μας ξαναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Μας ξαναγέννησε, μας αναγέννησε. Δηλαδή όταν γεννιέται ένα παιδί, το ευχόμαστε να ζήσεις ευτυχισμένος, χαρούμενο, υγιή. Προσευχόμαστε, Κύριε, ευλόγησε το παιδί. Γιατί? Γιατί έρχεται σε μία για να απολαύσει, για να ζήσει μία ζωή μπροστά του. Είναι 3 μηνών, λέει, 4 μηνών. Και το σκέφτεται ο πατέρας, η μάνα, ο παππούς, η γιαγιά να μεγαλώνει. Αν είναι κοριτσάκι, να γίνει όμορφη κοπέλα, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να είναι ευλογημένη. Έχει όνειρα. Έχει μπροστά της ολόκληρη ζωή. Γεννήθηκε όχι για να πεθάνει. Δεν γεννάει ένας άνθρωπος ένα κοριτσάκι και λέει το γεννάω για να πεθάνει σε 2 μήνες, θα ησυχάσω. Δεν το λέει αυτό. Ποτέ δεν περνάει από το μυαλό. Λέει γεννιέται για να ζήσει. Και μερικοί πονηροί λέει και να με γυροκομίσει. Αλλά αυτή είναι πονηριά. Για να ζήσει, γιατί δεν θησαυρίζουν τα παιδιά για τους γονείς, οι γονείς για τα παιδιά. Δηλαδή μες στο μυαλό μας όταν γεννιέται ένα μωρό, τι λέμε, έχει μπροστά του τη ζωή. Να είναι ευτυχισμένο, να είναι χαρούμενο, να είναι ευλογημένο, να είναι με υγεία, να παντρευτεί καλό σύζυγο, γυναίκα, άντρα, και να πάει και στον ουρανό. Τώρα έρχεται ο Χριστός, ο Απόστολος Πέτρος, ο Λόγος του Θεού και λέει, ο Θεός σας ξαναγέννησε. Όχι για να πεθάνετε, αλλά για να έχετε μια ζωή ευλογημένη. Ακούτε, κληρονομιά. Ευλογητός λοιπόν ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού ξαναγέννησε εμάς σε μια ελπίδα ζώσα. Είδατε για το παιδί τι ελπίζω, ευλογημένη ζωή, να ζεις 50, 60, 70, να τα κατοστήσεις, του λένε. Μια ευλογημένη ζωή. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει μια άλλη κληρονομιά. Άφθαρτο, δεν έχει φθορά, γιατί αυτή η ζωή έχει φθορά. Μπορεί να είναι τώρα 4 μηνών, θα φτάσει όμως 100 χρονών. Και ξέρεις πως θα είναι 100 χρονών. Ζαρωμένος, δεν θα βλέπει, δεν θα ακούει, δεν θα περπατάει πολύ καλά, θα αγωνίζεται να κινηθεί. Γιατί αυτή η ζωή δεν είναι άφθαρτη, είναι φθαρτή. Όμως το ξαναγέννημα που κάνει ο Θεός Πατέρας δια της Αναστάσεως, δια της πίστεως, της Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι για μια ζωή, για μια κληρονομιά άφθαρτη, δεν έχει φθορά, αμίαντο, χωρίς μομφή, χωρίς κακό. Γιατί στη ζωή αυτή θα βρεις κακό. Δεν μπορεί να μην έρθουν οι δυσκολίες, δεν μπορεί να μην έρθουν ταλαιπωρίες και αρρώστιες θα έρθουν και δυσκολίες θα έρθουν και σεισμοί θα έρθουν και λοιμοί θα έρθουν και καταποτισμοί θα έρθουν και καύσονες θα έρθουν και παγωνιές θα έρθουν και φτώχεια θα έρθει και βρυχωρία θα έρθει. Όλα έρχονται στη ζωή αυτή. Και θάνατος έρχεται στη ζωή αυτή. Θα θρυνείς για το θάνατο του πατέρα σου, για το θάνατο της μητέρας σου, πρώτα της γιαγιάς σου και του παππού σου. Μετά του πατέρα και της μητέρας. Φυσιολογικά πράγματα δηλαδή. Και μετά θα θρυνήσεις για τους συγγενείς σου. Έχει, απ' όλα έχει η ζωή αυτή. Εδώ. Εκεί στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί, η ζωή είναι αμίαντος. Είναι αμάραντος. Δεν μαραίνεται. Εδώ μαραίνεται η ζωή. Όλα παλιώνουν. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο, είναι καινούριο. Για κοίταξε το μετά από 5 χρόνια. Γρατζουνισμένο, γκραγκαγκρούγκα, γκραγκαγκρούγκα, να το αλλάξουμε. Γιατί χάλασε.
Αλλά εκεί η ζωή, αδερφοί αγαπητοί, είναι αμάραντος. Δεν μαραίνεται και είναι φυλαγμένη στον ουρανό. Όχι κάπου εδώ στη γη, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στη Νέα Υόρκη, γιατί μπορεί να είναι και κάτω, στο Σουδάν. Ξέρετε τι γίνεται στο Σουδάν τώρα? Δόξα στο Θεό που δεν είμαστε εκεί. Στο Σουδάν τρώγονται ένας με τον άλλον. Άγριοι άνθρωποι. Ο Θεός μας έφερε εδώ. Αλλά θα μας πάει εκεί. Που είναι μια βασιλεία ευλογημένη. Μια ζωή αιώνια. Αυτοί λοιπόν εμείς που έχουμε αναγεννηθεί, ξαναγεννηθεί για τέτοια κληρονομιά, τώρα δεν μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτή την κληρονομιά. Δεν γίνεται. Γιατί ο εχθρός είναι δυνατός, είναι πανούργος, είναι έμπειρος. Εκατομμύρια χρόνια εμπειρία να ρίχνουν τον άνθρωπο. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Αλληλούια. Σε αυτή τη ζωή την καινούρια, μάλλον σε αυτή την ελπίδα την καινούρια, φυλατώμεθα με τη δύναμη του Θεού. Ας μην νομίσει κανείς, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι τόσο σπουδαίος ότι μπορεί να περιμένει μέχρι το τέλος. Δεν μένεις μέχρι το τέλος, αν δεν σε φυλάει η δύναμη του Θεού. Ευγνώμονες είμαστε, γιατί αν είμαστε σήμερα στην Εκκλησία, είναι γιατί μας φυλάει η δύναμη του Θεού όμως, δια της πίστεως. Έχει λοιπόν η παρουσία του Θεού δύναμη στη ζωή μας, αν μένουμε στην πίστη. Στην πίστη στο Χριστό, στην πίστη στο Ευαγγέλιο, στην πίστη στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο. Φυλατώμεθα λοιπόν με τη δύναμη του Θεού από την πίστη μας, δια της πίστεώς μας. Εάν χάσουμε την πίστη μας, πάει η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τι είναι? Η δύναμη του Θεού. Προσωτηρία στους πιστεύοντας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού γίνεται αδύναμο εάν πάψεις να το πιστεύεις. Δια της πίστεως λοιπόν φυλατώμεθα με τη δύναμη του Θεού. Για ποιο πράγμα? Για μία σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί σε μας τον έσχατο καιρό. Δηλαδή τώρα δεν είμαστε σωσμένοι. Τώρα εδώ να το προσέξουμε λιγάκι, αδερφοί. Αναγεννηθήκαμε και κανείς δεν πάει στον ουρανό αν δεν γεννηθεί εκ πνεύματος και ύδατος. Το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Αναγεννηθήκαμε εις ελπίδα ζώσα. Αναγεννηθήκαμε και ελπίζουμε. Αλλά δεν έχουμε σωθεί, η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Εκεί ησυχάζουν τα πράγματα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού. Δια το οποίον αγαλλιάστε για τη σωτηρία μας, για την αιώνια ζωή, για την ελπίδα της ζώσα. Αν και τώρα, αν χρειαστεί, λυπηθείτε διαφόρης πειρασμής. Και θα χρειαστεί. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Πριν φοβήσετε, εγώ ενίκησα. Και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστης ημών. Δια της πίστεως λοιπόν νικάμε με τη δύναμη του Θεού που μας φυλάει. Για το σκοπό είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον των φθυρώμενων ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη σας λοιπόν που δοκιμάζεται, η δοκιμασμένη πίστη σας, η πίστη σας την οποία ο Θεός επιτρέπει να δοκιμάζετε για να είστε εσείς δόκιμοι, η πίστη σας αυτή θα βρεθεί όταν φανερωθεί ο Χριστός να αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα. Δεν θα αξίζετε εσείς. Γιατί τι να αξίζουμε εμείς? Αλλά επειδή διατηρήσαμε την πίστη και μας φύλαξε με τη δύναμή του ο Θεός, αυτή η πίστη μας όταν θα πάμε απάνω θα ακούσουμε χάριν αυτής της πίστεως εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Αυτή λοιπόν η πίστη σας την οποία διατηρείτε με δοκιμασίες, δοκιμασμένη πίστη, όχι πίστη που δεν έχει βραχή,
μια πίστη που την κρατάμε στο ντουλάπι και περιμένουμε να βγει εκείνη τη στιγμή, δεν θα πας αδοκίμαστος, αδερφέ. Αλλά τι είναι η δοκιμή? Η δοκιμασία της πίστης σου. Στην πίστη θα σε δοκιμάσει ο Θεός. Θα μείνεις στην πίστη. Θα σταθείς εκεί που σε θέλει ο Χριστός. Ή θα τη χάσεις την πίστη, θα την καταλήψεις, θα φύγεις. Τότε δεν θα βρεθεί η πίστη σου εις έπαινον τιμή και δόξα, όταν φανερωθεί ο Χριστός, και δεν θα βρεθείς κι εσύ. Και προσέξτε τώρα ποια είναι η πίστη. Για ποια πίστη μιλάει ο Λόγος του Θεού? Τον οποίον Χριστό, αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε, αυτόν πιστεύοντες όμως χαίρεστε, αγαλιάστε με χαρά να ανεκλάλει τον και ένδοξο. Τι είναι πίστης? Ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτόν λοιπόν τον οποίον δεν είδατε τον αγαπάτε, ελπιζομένων πεποίθησης. Αγαπάμε τον Χριστό τον οποίον δεν είδαμε. Γιατί ελπίζουμε ότι υπάρχει, ότι είναι αληθινός ο Λόγος του Θεού και θα έρθει να μας παραλάβει. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων, τον οποίον αν και δεν βλέπετε, αγαπάτε. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Εμείς λοιπόν δεν τον είδαμε τον Χριστό, αλλά τον αγαπάμε. Δεν τον βλέπουμε τον Χριστό, αλλά πιστεύοντες αυτόν χαιρόμεθα, αγαλόμεθα, με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο. Ποια είναι η χαρά μας δηλαδή? Δια της πίστεως η αγάπη μας στο Χριστό. Δια της πίστεως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κοντά μας. Ποια είναι η χαρά? Ότι έχω χρήματα, αυτά τα βλέπεις. Ποια είναι η χαρά μας? Μία είναι η χαρά μας, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός. Αν έχω χαρά, αν καυχόμαι για κάτι, για τον Χριστό καυχόμαι. Δεν έχω τίποτα άλλο να καυχηθώ. Γιατί να καυχηθώ? Τι είναι αυτό το οποίο έχω και δεν το έλαβα? Και από ποιον το έλαβα? Από τον Χριστό. Και τι είναι αυτό που δεν έχω και δεν θα το λάβω? Από ποιον? Από τον Χριστό. Μένουμε λοιπόν στην πίστη στον Χριστό. Πώς? Ας μην ταράτε την καρδιά σας, ας μην δειλιά. Εις τον Θεόν πιστεύετε, λέει ο Ιησούς, και εις εμέ πιστεύετε. Αυτή είναι η πίστη μας. Αγαπάμε τον Χριστό και χαιρόμεθα γι' αυτόν, και κατά αυτόν τον τρόπο απολαμβάνουμε το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία των ψυχών μας. Επειδή αγαπάμε τον Χριστό και η χαρά μας είναι ο Χριστός, απολαμβάνουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Να απολαμβάνουμε μόνο εμείς. Όλοι οι χριστιανοί, όταν τους ακούσεις, και εσένα και εμένα, όταν μας ακούσεις, εκείνο που σκεπτόμαστε είναι πω, πω, με την αρπαγή θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, θα καθίσουμε στην τράπεζα, το όνομά μας είναι στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, γιατί? Φαντασία είναι? Όχι, απολαμβάνουμε αυτό που θα μας γίνει. Γιατί? Γιατί το πιστεύουμε. Ποιον πιστεύουμε? Στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο. Και είναι αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, ότι απολαμβάνουμε. Χαιρόμεθα. Δεν φοβόμαστε την αρπαγή. Δεν λέμε πω βράδυ να μην έρθεις. Αλλά τι λέμε? Έλα Κύριε. Καλά, πώς είσαι σίγουρος? Γιατί πιστεύουμε τον Χριστό. Μένω στην πίστη. Δεν απομακρύνομαι. Με αγιάζει το Πνεύμα το Άγιο εις υπακοήν του Ευαγγελίου. Με αγιάζει το Πνεύμα το Άγιο εις ραντισμόν δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Και έτσι όχι μόνο πιστεύουμε στη σωτηρία της ψυχής μας, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό μας, αδερφοί. Απολαμβάνουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Και λέμε είμαστε σωσμένοι. Δεν έχουμε σωθεί ακόμη, αν και αναγεννηθήκαμε. Εκείνη τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει τελειώνουν όλα. Και δεν υπάρχει από εκεί και πέρα κίνδυνος. Είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο η σωτηρία μας, η οποία έρχεται εδώ και δεν φαίνεται. Ώστε σε γεννήθη, λέει, πας ώστε σε γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου, μοιάζει σαν τον άνεμο που φυσάει. Δεν ξέρεις, λέει, από πού έρχεται και πού πηγαίνει, δεν τον βλέπεις. Αλλά το αποτέλεσμα αυτού βλέπεις. Φωνή αυτού σ' ακούει, σφυρίζει, κουνάει τα δέντρα.
Λέει βοριάς, πω. Πού το ξέρεις ότι είναι βοριάς? Δυνατός, πού το ξέρεις? Δεν βλέπεις? Δεν βλέπω. Κλείς το παράθυρο και θα παγώσουμε. Δεν βλέπεις? Δεν βλέπω. Αλλά είμαι βέβαιος ότι φυσάει βοριάς. Είμαι βέβαιος ότι φυσάει νοτιάς. Γιατί τον ακούω, βλέπω τα αποτελέσματα. Με χτυπάει. Έτσι είναι ο αναγεννημένος, αδελφοί. Δεν φαίνεται, μοιάζει με τον άλλον. Ίδιοι σου, προχωράνε στον δρόμο, ίδια. Ο ένας όμως προχωράει και κοιτάει δεξιά και αριστερά, ξέρετε πού. Ο άλλος προχωράει με το κεφάλι κάτω και λέει αλληλούια. Και δεν κοιτάει δεξιά και αριστερά. Γιατί, κάτι γίνεται. Φοβάται μήπως τους δει ο κεραυνός από τον ουρανό? Δεν φοβόμαστε κεραυνός από τον ουρανό. Δεν ξέρω, δεν στέλνει ο Χριστός κεραυνός από τον ουρανό. Η οργή του Θεού δεν θα αποκαλυφθεί τώρα. Θα έρθει η ώρα που θα αποκαλυφθεί. Τώρα είναι η μακροθυμία του Θεού. Μακροθυμεί ο Θεός. Και εμείς περιμένουμε από τον ουρανό Ιησού Χριστόν σωτήρα. Τι ωραία είναι. Δηλαδή το απολαμβάνουμε, αδελφοί. Απολαμβάνουμε τη σωτηρία των ψυχών μας. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους αδελφούς μας, την εκκλησία. Όλα τα χαιρόμαστε. Όλα έχουμε πολύ χαρά. Και όσο πιο μεγάλη πίστη στο Χριστό έχουμε, τόσο πιο πολύ χαρά έχουμε. Δεν έχουμε, αφού λέει θα έχετε θλίψεις. Μακάρι οι πενθούντες. Βέβαια για τους άλλους που χάνονται. Δεν μπορώ να πω τώρα, η αδερφή μου δεν έχει πιστέψει. Και λέω θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, να μην λυπάμαι. Τα παιδιά πολλών αδερφών από εδώ μέσα δεν έχουν πιστέψει. Δεν μπορεί να μην λυπώνται, να μην κλαίνε, να μην αγρυπνούν σε νηστείες, σε προσευχές. Αλλά οι σπύροντες με τα δακρύων θα θερήσουν να γαλιάσει. Και μάλιστα καρπό πολύ. Αλλά εμείς παρόλα αυτά χαιρόμαστε τη σωτηρία της ψυχής μας. Περί αυτής της σωτηρίας, γι' αυτό λέω είναι ένα μυστήριο η σωτηρία μας. Θυμάμαι είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο πάρα πολύ μορφωμένο, σπουδαίο, πλούσιο, καημένος. Είχε έρθει από τη Γαλλία, είχε πάρει τίτλους εδώ, σημαίακια, λεγεώνες. Τον είχαν τιμήσει, ήταν έντιμος στη Γαλλία. Πολύ καλός άνθρωπος, σοφός άνθρωπος. Και ήρθε και δουλεύαμε μαζί και ξαφνικά κάτι παθαίνει, αρρωσταίνει, τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, λέει καρκίνο του ύπατος. Θα ζήσει λίγες μέρες. Και δεν είχε καταλάβει τίποτα. Πολύ λυπήθηκα. Τώρα θα του το πούμε ή δεν θα του το πούμε? Δεν μπορούσε να περπατήσει, έπρεπε να φύγει. Και το κατάλαβα όμως. Ίσως και ήξερε κάτι. Και ήρθε να με χαιρετήσει. Κάπνιζε πουρά, θυμάμαι. Του λέω θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Μου λέει τι? Λέω θα πάω. Πάω και παίρνω ένα κουτί πουρα πολύ ακριβά και μία Καινή Διαθήκη. Τα βάζω μαζί, του τα δίνω, τα παίρνει, τα κοιτάει. Μ' αγαπούσε πολύ, ήταν μεγάλος η ηλικία. Πριν 10 χρόνια έγινε αυτό, τώρα 15. Τα ανοίγει, βλέπει τα πουρα. Του λέει είναι αυτά που σου αρέσουν. Κοιτάει τη γραφή, με κοιτάει, μου λέει θέλεις να σωθώ? Πω πως με χτύπησε στην καρδιά αυτό. Μου λέει θέλεις να σωθώ? Ήξερε αυτός ο άνθρωπος. Του λέω να ξέρεις ότι τα πουρα θα τα θέλεις, αλλά δεν μπορείς να τα καπνίσεις σε λίγο. Αλλά το Χριστό αν τον θέλεις θα τον βρεις. Έμαθα ότι πέθανε. Έμαθα ότι τα πουρα δεν τα κάπνισε ποτέ, δεν τον άφησαν οι γιατροί. Αλλά διάβαζε το Ευαγγέλιο. Τώρα τι έκανε ο Θεός δεν ξέρω. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Θέλεις να σωθώ? Και θυμήθηκα, και τώρα ακόμη το θυμάμαι, που λέει ο Ιησούς Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Και να μετανοήσουν. Αυτός φαίνεται κάτι ήξερε. Αλλά ο Χριστός την τελευταία στιγμή με έστειλε εμένα, τον πιο, να μην πω τίποτα και την επιφάνεια, τον πιο μικρό, και να του δώσω αυτό το Ευαγγέλιο. Τώρα σώθηκε, δεν σώθηκε. Όμως αδερφοί αγαπητοί, εμείς θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θέλουμε. Και λυπόμαστε, και τώρα που το θυμήθηκα έτσι συγκινήθηκα. Λυπάμαι.
Δηλαδή είναι φοβερό, αδερφοί, να χάνεται ένας άνθρωπος και να μην ξέρεις τι γίνεται. Φοβερό. Και να είναι και από τα αγαπημένα σου πρόσωπα, και να είναι η μητέρα σου, ο πατέρας σου. Τι χαρά που έχω κάθε φορά που σκέφτομαι ότι ο πατέρας μου πέθανε και είναι στον ουρανό. Είναι βέβαιος, το ξέρω. Η μητέρα μου πέθανε και είναι στον ουρανό. Είναι βέβαιος. Αναγεννήθηκε 40 μέρες πριν πεθάνει. Ο πεθερός μου πέθανε και είμαι βέβαιος, είναι στον ουρανό. Και τι ωραία όμως να ξέρω ότι και εμείς βάλαμε ένα πετραδάκι στη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. Για σκεφτείτε να έλεγα τώρα, πέθανε ο πατέρας μου, δεν ξέρω που είναι. Φοβερό. Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και προσευχόμεθα να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Είναι μεγάλο μυστήριο η σωτηρία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τον διάβολο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από τα δεσμά της αμαρτίας, από τα δεσμά του θανάτου, από τα δεσμά της απώλειας. Δεν μπορεί. Όμως, ευχαριστούμε τον Θεό για τον Ιησού Χριστό, που ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και έχουμε αυτή την ελπίδα, έχουμε αυτή την πίστη για μας και την ελπίδα για τους άλλους. Κύριε, τα παιδιά μας, Κύριε, τα εγγόνια μας, Κύριε, τους αδελφούς μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας. Και αυτή η προσευχή μας δεν είναι μάταιη, γιατί δεν προσευχόμαστε στον αέρα. Αυτή η προσευχή μας έχει δύναμη. Θέλει ο Χριστός την προσευχή σου. Φύλακα, λέει, σε Έφεσα. Και έτσι μας το λέει. Κοιτάξτε ποια είναι η δουλειά μας. Είσαι φύλακα σε ένα στρατόπεδο. Βλέπεις τον εχθρό. Να έρχεται. Σφύραση. Παραμ παπαμ, παραμ παπαμ. Με τη σάλπιγγα. Όποιος ακούσει τη σάλπιγγα θα σηκωθεί και θα σωθεί. Όποιος ακούσει και δεν πιστέψει, χάθηκε. Αυτό κάνουμε εμείς, αδελφοί. Ξυπνάμε τους ανθρώπους. Ει, ξύπνα. Έρχεται το τέλος. Σαλπίζουμε. Μέχρι τώρα δεν είχα καταλάβει ποια είναι η δουλειά μου. Λέω, αφού θα σωθεί, εγώ τι να κάνω. Ή δεν θα σωθεί, τι να κάνω εγώ. Του μιλήσω. Αυτό δεν είναι. Η δική σου ομολογία, η δική σου η φωνή, δεν είναι, αδερφέ αγαπητέ, τίποτα άλλο παρά ένα σάλπισμα. Είσαι σαλπικτής Πνεύματος Αγίου. Αυτό κάνουμε. Και ξέρω, όταν το κατάλαβα, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί έλεγα, η σωτηρία δεν εξαρτάται από μένα. Δεν έχει τίποτα, εγώ δεν μπορώ να το σώσω. Δεν εξαρτάται και από μένα, τι να κάνω. Και έρχεται ο Θεός και μου λέει, σαλπικτής είσαι. Σαλπίζει, σάλπισε. Και γιατί να προσευχηθώ και γιατί χρειάζομαι τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί το σάλπισμά σου θα είναι δυνατό. Θα χτυπήσει κέρια την καρδιά του ανθρώπου. Να γιατί χρειάζεται η διακονία, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ώστε το σάλπισμά σου θα μην είναι ψήφυρος. Να μην είναι έτσι φούσκες στον αέρα. Η ομολογία σου, το σάλπισμά σου να έχει δύναμη. Να συγκλονίσει, να τρομάξει τον άνθρωπο. Να διεγείρει την καρδιά του. Και αν δεχθεί το Χριστό, να σωθεί. Αν δεν το δεχτεί, ελευθέρωσες την κεφαλή σου από το αίμα του. Ξέρετε πόσο χάρηκα, θα μου πείτε τώρα, τώρα το κατάλαβα, αδερφοί. Έχω 21 χρόνια στον Χριστό, τώρα το κατάλαβα. Τι είναι η ομολογία μου, τι είναι το κήρυγμά μας, τι είναι... τώρα τα κατάλαβα. Είμαστε σαλπικτές. Το λέει βέβαια ο Λόγος του Θεού. Αλλά δεν το είχα καταλάβει. Αυτό κάνεις. Ει, ξύπνα. Αλλά όσο και να φωνάξεις με φωνή ανθρώπινη, δεν ξυπνάει. Αν φωνάξω όμως με φωνή Πνεύματος Αγίου, και πετάγονται στον αέρα. Αν η καρδιά του τώρα, αυτό κάνει ο Χριστός. Αυτό θέλει. Να προσευχόμαστε, θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Πάτρος, ο Απόστολος Παύλος, προσεύχεστε υπέρ ημών. Για να ανοίξει ο Θεός θύρα μεγάλη και ενεργητική και να είναι πολύ ισοζόμενη. Αλλά εμείς τι κάνουμε, σαλπίζουμε. Φωνάζουμε δυνατά. Θυμάμαι όταν είχα πρώτο έρθει στο Χριστό και έτσι μια φορά μίλησα, έρχεται ένας αδελφός και μου λέει, εσύ, μου λέει, έχεις φωνή για μανάβι. Δεν κάνεις για κήρυκας.
Και στενοχωρήθηκα, αλλά τώρα χαίρομαι. Λέω, ο Μανάβης, πηγαίνω στη Λαϊκή και ακούω κολοκυθάκια, μελτσανές. Και όλοι γυρίζουν να δούνε και μόλις φωνάζουν, κοιτάνε και είναι καλά τα κολοκυθάκια. Λέω, Μανάβης θέλω να είμαι, κύριε. Αλλά φωνάζω κολοκυθάκια και μελτσανές δικές σου. Μια άγρια φωνή. Όχι φωνή ανθρώπινη όμως, φωνή Πνεύματος Αγίου. Βλέπετε πόσο αποτέλεσμα έχει. Έχετε πάει στη Λαϊκή, θα κλείσετε τα αυτιά. Έχετε πάει βέβαια. Κλείνετε τα αυτιά σας. Όλοι φωνάζουν. Άλλο κολοκυθάκι, άλλο μπελτζάνε. Ό,τι έχει φωνάζει κανείς. Ακούσατε τι είπα. Ό,τι έχει φωνάζει κανείς. Και εμείς έχουμε τον Χριστό. Σταματήσουμε. Για σκεφτείτε τώρα να μανάβει, να κρύβει και να περιμένει. Περάσουμε, το έχω καταλάβει. Ούτε ένα κολοκυθάκι δεν θα πουλήσει αυτός. Ούτε ένα κολοκυθάκι. Πού δεν φωνάζει. Να φωνάζουμε, αδελφοί, όχι με φωνές δυνατές, με φωνές Πνεύματος Αγίου, αλλά να φωνάζουμε, να μην σταματάμε. Σας λέω ότι χάρηκα πάρα πολύ όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι τίποτα άλλο παρά Μανάβης, σαλπικτής. Αλλά έχουμε κάτι κολοκυθάκια. Αιώνια ζωή, αδελφοί, είναι τη μελτσάνε σου. Αιώνια ζωή, δόξα τον του Θεού. Η δόξα του ουρανού, η βασιλεία των ουρανών. Είναι να μη φωνάζουμε, αδερφοί. Αλληλούια. Ας είναι καλά ο αδερφός που μου είπε ότι κάνω για Μανάβης. Πολύ κουράγιο μου δίνει τώρα. Αλληλούια. Καλός αδερφός. Ερευνώντας, ακούτε τώρα τι λέει όμως. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος η οποία έμελε να έλθει σε εσάς. Ερευνώντες, εις τίνα και ποιο καιρό εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα μετά ταύτα δόξας. Όλοι οι προφήτες, γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη είναι για μας. Νομίζουν οι Εβραίοι ότι είναι για αυτούς, δεν είναι. Για μας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες φώναζαν για τα πάθη του Χριστού, για την ημέρα του Χριστού. Και όταν το Πνεύμα του Χριστού που κατοικούσε μέσα τους, τους πληροφορούσε για τα πάθη και για τα μέλλοντα, αυτοί προσευχόντουσαν και ο Θεός τους αποκάλυπτε ότι δεν είναι για σας, είναι για τους άλλους που έρχονται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για τους άλλους που έρχονται. Ξέρετε, και αυτό θα σας πω και θα τελειώσει. Γνώρισα έναν άνθρωπο του Δωδεκάθεου. Μου λέει, ούτε οι παλιοί πέτυχαν τίποτα, ούτε εσείς θα καταφέρετε τίποτα. Οι παλιοί, λέει, γκρεμίσανε, λέει, το ελληνικό πνεύμα, το αρχαίο, το αθάνατο, αλλά γκρεμίσανε και αυτοί. Τον άκουγα. Μου λέει, ξέρεις θα πει, μου λέει, διάβολος. Μου λέω, ξέρω. Μου λέει, είναι αυτός που τα βάζει με το δία. Διάβολος, αυτός που βάλει το δία. Αυτός είναι. Τι λες, μωρέ, του λέω. Ναι, μου λέει, αυτός είναι, αλλά δεν ξέρετε τίποτα εσείς. Τον άκουγα με έκπληξη. Ήξερε για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ήρθανε, λέει, τα γκρεμίσαν όλα. Αλλά να λέει που ξανά έγινε. Δεν βάστηξα. Τώρα του λέω να δεις τι θα γίνει. Αλληλούια. Τώρα να δεις τι θα γίνει. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, Μου λέγε κι άλλα άλλη φορά θα σας πω. Και θέλω έτσι να μιλήσω λίγο μαζί του να μου πει κι άλλα. Άκου, είναι φοβερό. Ξέρεις μου λέει τι θα πει διάβολος. Λέω ξέρω. Διαβάλλει, όχι μου λέει, τα βάζει με το δία. Χριστέ μου λέω. Άνθρωποι πονηροί και γόητες. Αλλά δεν θα προκόψουνε. Δεν θα προκόψουνε. Έχουμε να ακούσουμε πολλά αδελφοί από εδώ και στο εξής. Εμείς όμως θα μένουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και θα ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει. Αλληλούια. Αμήν.